Αποδείχθηκε και περίτρανα, δηλαδή, την περίοδο της πανδημίας. De manera bien evidente durante el periodo de la pandemia. Στον πυρήνα, el hecho de que en su núcleo, del sistema de salud de Cuba, se encuentra la prevención. Αυτό που είναι ζητούμενο για την Ελλάδα, άρχεστο όνειρο, την περίοδο της πανδημίας, αυτό το σύστημα οργάνωσης με έμφαση και με επίκεντρο την πρόληψη είναι ακριβώς αποτέλεσμα της επιλογής, της κατάργησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον χώρο της υγείας. Και γι' αυτό ακριβώς είχατε αυτά τα αποτελέσματα. Θα πω το χαρακτηριστικό αυτό που γνωρίζαμε, ότι η αναλογία οικογενειακού γιατρού στην Κούβα προς τον πληθυσμό είναι 1:800, τη στιγμή που σε ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες είναι 1 γιατρός προς 3.500, 1 γιατρός προς 2.000, αν θυμάμαι καλά, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και που φυσικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες, εδώ για την Ελλάδα είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, τώρα γίνεται δήθεν μια προσπάθεια από την ελληνική κυβέρνηση με το θεσμό του προσωπικού γιατρού, ο οποίος όμως στην πραγματικότητα προσφέρει πολύ στοιχειώδεις και υποτυπώδεις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή, με την οργάνωση του πρωτοβάθμιου του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας στην Κούβα, όπου εκεί, από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, με τις αντίστοιχες δομές που υπάρχουν στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έχετε καταφέρει να αντιμετωπίζετε το 80% των προβλημάτων υγείας του λαού της Κούβας. Γνωρίζουμε επίσης για τα σημαντική συμβολή της Κούβας και την περίοδο της πανδημίας, όχι μόνο με την αποστολή των μπριγάδων ήδη από το πρώτο κύμα της πανδημίας στην Ιταλία και την Ισπανία, μας ενημέρωσε εδώ και ο Μπρέσβης, αλλά και για τα σημαντικά επιτεύγματά τους και στον τομέα των επιστημονικών. Και έπρεπε όχι μόνο να είμαστε καθημερινά στο πλευρό των ασθενών μας, σαν γιατροί, αλλά ταυτόχρονα και στον δρόμο, και μάλιστα ήδη από το πρώτο κύμα, όταν ίσχυαν απαγορεύσεις, για να διεκδικούμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε και τώρα, μέτρα αποφασιστικής επίσκησης του δημόσιου συστήματος υγείας, με μόνιμους γιατρούς, μόνιμους νοσηλευτές, αύξηση γενναία της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου και μέτρα προστασίας για την υγεία του λαού μας, στους χώρους δουλειάς, μέτρα πρόληψης της διασποράς, του κορονοϊού κτλ. Γιατί εδώ η ελληνική κυβέρνηση δεν έπαιρνε κανένα απολύτως μέτρο σε αυτή την κατεύθυνση, και οι εργασιακοί χώροι ή κερκυρίας και τα λοιπά, είχαν μετατραπεί σε χώρους εκολακτήρια διασποράς του κορονοϊού, γι' αυτό και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και για μια ακόμη φορά εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα του κουβανικού λαού. En Cuba tenemos una filosofía. Cualquier país debe sentir orgullo de sus trabajadores. Pero si de un sector hay que siempre sentir legítimo orgullo, es del sector de la salud pública y del sector de la educación. Είμαστε Κούβα με μια φιλοσοφία, η οποία αναφέρει ότι κάθε χώρα πρέπει να νιώθει τιμή και περηφάνεια για τους εργαζόμενους της.
αλλά γενικότερα πρέπει να ομολογήσουμε ότι μια χώρα πρέπει να νιώθει ειδική τιμή και υπερηφάνεια για τους γιατρούς της και για τους εκπαιδευτικούς της. La educación, porque un pueblo inculto llega a ser un ser ignorante, un ser sin capacidad de pensar. Πρώτη κύριε εκπαίδευση, γιατί ένας λαός ο οποίος είναι αμόρφωτος θα είναι ένα ανθρώπινο όντως χωρίς παιδεία, ένα ανθρώπινο που δεν θα ξέρει να σκέφτεται. La educación forma los valores en el ser humano y los hace portadores de la capacidad de desarrollarse y de pensar. Η εκπαίδευση λοιπόν δημιουργεί τις αξίες του ανθρώπινου όντως και ταυτόχρονα είναι ένας φορέας που του επιτρέπει να μαθαίνει να σκέφτεται. Pero el sector de la salud pública ejerce la más humanista y altruista de las labores. Αλλά ο τομέας δημόσιας υγείας πραγματικά ασκεί την πιο ανθρωπιστική και πιο αλτρουιστική εργασία. Que es la de preservar y luchar por la salud del ser humano. Που είναι η διατήρηση και ο αγώνας για την υγεία του ανθρώπινου όντως. Que es igual a decir luchar por la vida. Είναι σαν να λέμε να αγωνίσει για την ίδια τη ζωή.